Προσοχή, έτσι να τηρεί τις αποστάσεις και νομίζω θα πάνε όλα καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Μέρη. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, κάθε Παρασκευή, εδώ ο άνθρωπός μας, Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Καλώς σας βρίσκω και από το παράθυρο στη θάλασσα θα πάμε στο κινηματογραφικό παράθυρο στη θάλασσα. Να δούμε τι θα γίνει, να σου δώσω κάτι τώρα. Έχουν ανοίξει τα σινεμά. Πηγαίνει κόσμο σταθερινά. Πηγαίνει περισσότερο σε επανεκδόσεις. Από ό,τι έχουμε. Και υπάρχει μια μεγάλη έκπληξη για αυτό το καλοκαίρι. Μια ελληνική ταινία πρωταγωνιστή στο box office. Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς. Η οποία ήταν η τελευταία ταινία λίγο πριν. Το είδα και εγώ αυτό, σταθερινό. Ακριβώς. Θα έχεις παρατηρήσει ότι το κοινό συνήθως σε κάθε προβολή είναι πάνω από 50 ή 70 άτομα. Και μας κάνει εντύπωση γιατί είναι μια ταινία που πρωτοκυκλοφόρησε το Μάρτι. Δεν πρόλαβε ο κόσμος να την δει στην πρώτη προβολή. Και έτσι λοιπόν αυτό ήταν μια πολύ ευχαριστή έκπληξη. Το καλοκαίρι συνήθως οι ελληνικές ταινίες δεν κάνουν επιτυχία. Βλέπουμε όμως πλάνα από το ένα παράθυρο στη θάλασσα. Είδαμε πριν το παράθυρο στη θάλασσα από την παραλία και με τη Μέρη. Τώρα ας δούμε λοιπόν και την κινηματογραφική απόδοση μιας ταινίας που γυρίστηκε ένα χρόνο και κάτι πριν στην Ελλάδα, κοντά δύο χρόνια, στην Ίσυρο. Πρόκειται λοιπόν για μια ισπανοελληνική παραγωγή με τον Ακύλα Καραζής, όπως είδαμε και τώρα στα πλάνα. Ένα πραγματικά συγκινητικό δημιούργημα μεγάλης απλότητας που περιγράφει την ιστορία μιας γυναίκας που βρίσκεται στα τελικά στάδια του καρκίνου και αποφασίζει να έρθει στην Ελλάδα. Μέσα λοιπόν από την εμπειρία της έχει ένα παράθυρο στην δική της θάλασσα, στην προσωπική της θάλασσα, στο δικό της κόσμο. Η Ελλάδα γίνεται η αφορμή ώστε οι μέρες της ζωής της, που δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς θα είναι, να μετρήσουν μια καινούργια ζωή. Ποιητικό, ονειρικό, πανέμορφο, και χαιρόμαστε που τελικά κάνει και αυτό πρεμιέρα το καλοκαίρι, δείχνοντάς μας κάποια υπέροχα πλάνα από κάποιους που δεν προλαβαίνουμε ή δεν μπορούμε πρακτικά να πάμε διακοπές. Ας δούμε λοιπόν ένα θέμα το οποίο ακολουθεί. Είχα συναντήσει τους πρωταγωνιστές στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. Να πούμε ότι η Έμα Σουάρεζ είναι η μούσα του Πέντρου Αλμοδόβαρ, που την έχουμε απολαύσει στον πρωταγωνιστικό ρόλο της ταινίας Χουλιέτα. Ήταν λοιπόν πριν δύο χρόνια εδώ το καλοκαίρι της και έχει αναμνήσεις από την Ελλάδα. Ας δούμε το βίντεο που ακολουθεί. Bueno, María es una mujer que se encuentra en una situación determinante de su vida y decide tomar una decisión que va a transformar su vida. Una de las cosas que más me gustó del personaje era la dignidad que tenía, ¿no? Esta mujer, como alguien se despierta, ¿no? Es una mujer que ha estado dormida durante toda su vida y de repente decide por fin tomar las riendas de su vida y elige. Está bien. Gracias. Creo que mi personaje está para contar una parte de Emma, ¿no? Esa parte de Emma que tiene que ver con la responsabilidad, el deber, la obligación y quizás la moral. Y entonces mi personaje cuenta todo eso, ¿no? Que es de alguna manera el conflicto que ella tiene para realizar el cambio, ¿no? Amacuño, sabes que esto no va a poder contigo, ¿verdad? Ni cáncer ni hostias. Si tenemos que ir al mejor médico del mundo, vamos y ya está. Sin problemas, ¿escuchas? Of course there is a tragedy in the film, but I wanted to focus on it with hope and I love the island, I love the Greek spirit, and it's very, very, very similar to the Spanish. I think that the Spanish and the Greeks are much more similar than what you can imagine. I think the Spanish are more near to the Greeks than, for example, with the Italians. So I was very natural, and the contrast between the Basque country and the Mediterranean Sea was obvious and very nice. I wanted to focus on the hope, not in the hardness of the story. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Emma. He estado rodando en la isla de Nisiros. Quiero daros las gracias a los griegos por conservar esa personalidad tan accesible y tan cariñosa con los extranjeros que venimos de fuera, y daros las gracias también por conservar vuestra cultura y vuestras islas tan bellas que nos hacen crecer a los que venimos de fuera. Gracias por venir a ver Una ventana al mar. Espero que os guste. Es una película que hemos hecho con mucho amor
y estoy encantada de compartirla con vosotros. ¿Qué quieres que hagamos esta tarde? Hola, soy Gaizka Ugarte, actúo en la película de Una ventana al mar, hago el personaje Imanol. Para mí, en Grecia ha sido como el personaje Imanol. Mi personaje va a Grecia y entiende pues a su madre y entiende una parte de él. Y mi viaje a Grecia ha sido un poco de la mano de mi personaje. He podido entender una parte de mí que viajó a Grecia y volvió de una manera diferente, y creo que eso se lo tengo que agradecer a la gente de allí, que me ayudó a hacer el personaje y a hacerme un poquito mejor a mí. Evgaristopoli. ¿Quieres un hijo? No, mejor me voy al hotel. Todavía tengo que hacer la maleta y todo eso. Y hay Miguel Ángel Jiménez, the director of Window to the Sea, Spanish Greek co-production, and I would like so much that you will see our film. Evgaristopoli. Πήραμε λοιπόν μία γεύση από. Ευχαριστώ πολύ. Μία ταινία. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ναι, ας ευχαριστούμε ο ένας μεταξύ του άλλου. Ήξερα ότι δεν ήταν η ευγένεια του Πλατώ, γιατί εμείς τα λέμε και εντός και εκτός. Αλλά μετά από μία τόσο ενδιαφέρουσα ταινία, ας πάμε σε μία εξίσου δυνατή ταινία, η οποία έκανε την πρεμιέρα της στο φεστιβάλ του Τορόντο. Την ιστορία λοιπόν του David Copperfield την γνωρίζουμε. Είναι ένας διαφορετικός όμως David Copperfield. Ποια είναι η διαφορετικότητά του, η ματιά του σκηνοθέτη πάνω στο ίδιο το θέμα. Μιλάμε λοιπόν για το βιβλίο του Καρόλου Ντίκινς, το οποίο μεταφέρεται στον κινηματογράφο. Ένα πραγματικά ξεκαρδιστικό βιβλίο που λίγες φορές στον κινηματογράφο έχουν καταφέρει να αποτυπώσουν το χιούμορ το οποίο έχει. Ενδιαφέρον λοιπόν έχει η ματιά του σκηνοθέτη πάνω στα ίδια τα θέματα και το πώς φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα που μας αφορούν στην καθημερινότητά μας. Όπως το ποια είναι η γνώμη των άλλων για εμάς και το κατά πόσο μπορεί ένα κομμάτι της καταγωγής μας ή από το παρελθόν μας να μας κυνηγάει μέχρι σήμερα. Μια πολύ διασκεδαστική μεταφορά λοιπόν με την Τίλντα Σουίντον, που συνδυάζοντας την Τίλντα Σουίντον με το προηγούμενο θέμα, να πούμε ότι ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες τα γυρίσματα με τον Πέδρο Αλμοδόβαρ για την ανθρώπινη φωνή, η οποία θα είναι η καινούργια ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Μπορούμε να δούμε λοιπόν ένα μικρό βίντεο από το τι είχε γίνει στην πρεμιέρα της ταινίας και θα ανακαλύψετε κάποια πρόσωπα που σίγουρα τα αγαπάτε και τηλεοπτικά και κινηματογραφικά. Here comes the girl. Oh, it could be a boy! Oh, no. She will be a girl. Certain to be a girl. And may I beg you, you will call her Betsy Trotwood Copperfield, and I will be her godmother. So, although it's set in 1840, although it was published in, 1845, 1850, it's very, very, it's a very modern book, and the themes in it are very, very contemporary. It's about social status, what do my friends think of me? Am I dating the right, who am I, what does she think of me? Will I make it? I remember Peggotty's rough fingers, like a pocket nutmeg grater. There's just a generalized awkwardness to David Copperfield that I really related to, or me and Armando managed to find. And it's a coming of age story, it's about a young man owning himself and his past and where he's come from, and that leads to his greatest successes. He uses these stories to become a great writer, and it's about friendship and about family and everything that I am built on. Well, now, there's the thing. I'd completely forgotten that I can speak French. This is a remarkable day. It's a delight to see you so liberated. Isn't that magnificent? Beautiful. With one hand, sir. With one hand. I tell you. If you ever reached a point where you thought, I know how to do this, you wouldn't know how to do it. You'd have lost it, because part of the... You're humble. Part of the experience is approaching something in a sort of open way. I can learn something here. I can watch how everybody does everything, and I can absorb the story and the energy and the emotion that is going around this scene, and I can learn from it and I can grow from it, and that's I think if you ever got to the point where you thought, oh yeah, I know how to do that, it would be, well, first of all, it would be dull, and I think it would probably not be true. I think it would probably be a mistake. But I didn't have quite a ride on the way.
Υπέροχα λοιπόν, πήραμε και μια γεύση από αυτή την ταινία, αλλά έχουμε και μια ακόμα πολύ σημαντική παραγωγή, μάλιστα ελληνική ταινία. Πρόκειται για ελληνική συμπαραγωγή του, Σχεμάκε Τεμάντι, το Παρί. Μια άκρος ανθρώπινη ταινία, μάλιστα είναι το ντεμπούτο του σκηνοθέτη, το οποίο προβλήθηκε, έκανε την πρεμιέρα του στο Πανόραμα, στο Φεστιβάλ του Βερολίνου. Πρόκειται για την ιστορία μιας γυναίκας που θα καταλήξει στην Ελλάδα προσπαθώντας να βρει τα χνάρια του γιού της, ο οποίος είναι εξαφανισμένος σχεδόν 2 χρόνια. Μέσα λοιπόν από αυτή την περιήγηση της γυναίκας βλέπουμε και ένα εσωτερικό της ταξίδι. Να πούμε ότι η ιστορία εμπνέεται από πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή, μάλλον η αφορμή είναι το ότι ο σκηνοθέτης είχε βρεθεί στην Ελλάδα και παρουσιάζει ουσιαστικά την σχέση του με την μητέρα του στα πρώτα στάδια που βρίσκεται σε μια άλλη χώρα. Οι ανθρώπινες ερμηνείες, η πολύ όμορφη κινηματογραφική ματιά, μια ιστορία η οποία σε βάζει σε μια αέναη αγωνία, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που κάνουν αυτή την ταινία τόσο ιδιαίτερη και μοναδική. Θα πρότεινα πραγματικά να την παρακολουθήσετε, όπως να παρακολουθήσουμε και μια σκηνή που ακολουθεί για να πάρουμε μια γεύση του τι ακριβώς περιγράφει αυτή η ταινία. I liked that black thing you wore. What's your name? Pari. Yes, Pari. I am Zoe. Zoe? Yes, Zoe. Come, we have to go. Come on. Hey, come on. Go there, there's another way. Just go. Go, go. Μάλιστα, λοιπόν, από ό,τι έχω καταλάβει και στα σινεμά σου ειρήνου σινηματογράφου στείλονται τα μέτρα ασφαλείας. Τα μέτρα ασφαλείας. Έχουν δοθεί και πιο ευέλικτες δυνατότητες στους αιθουσάρχες για να μπορούν να καλύψουν μέχρι και το 75% της αίθουσας. Πάρωτε με ασφάλεια. Επειδή παρακολουθώ σε καθημερινή βάση 1 με 2 ταινίες στους κινηματογράφους, τώρα που οι δημοσιογραφικές προβολές έχουν περιοριστεί, για να είμαι ενημερωμένος για το τι ακριβώς συμβαίνει, θα πω το ότι δεν έχω παρατηρήσει ούτε μία φορά να μην έχουν τηρηθεί τα μέτρα σε αυτές τις αίθουσες. Έστω που έχω πάει. Και έχουμε φυσικά και την επιλογή των drive-in, έτσι. Έχουμε και την επιλογή των drive-in. Έχουμε τις ειδικές προβολές που έχουν γίνει σε διάφορους χώρους. Επίσης, έχουμε επιλογές. Αυτό είναι το σημαντικό. Υπάρχουν επιλογές. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε πολύ καλά. Λοιπόν, με ωραία πλάνα εδώ το παράκτιο μέτωπο. Σας χαιρετούμε λοιπόν. Της Αθήνας. Σας χαιρετούμε. Εμείς θα είμαστε μαζί εδώ 5.30 ώρα το πρωί της Δευτέρας. Καλά να περάσει το Σαββατοκύριακο. Μεγάλη προσοχή γιατί Τρίτη επανέρχεται ο Χαρδαλιάς 6 ώρα. Έτσι, το τι να σας θυμίσω, ότι ό,τι κάνατε το Σαββατοκύριακο... Να σου πω, κλείσε με κάτι πιο αισιόδοξο. Πήγαινε ο Χαρδαλιάς την επόμενη μέρα και καθόριζε τις τάσεις του. Οπότε προσοχή για να είναι ήρεμη η Τρίτη μας, έτσι να πάμε καλά. Αμετανόητος. Γεια σας, καλή συνέχεια.